Θέλω να πω το εξής, συγχαρητήρια καταρχήν στην ομάδα της Καλλιθέας. Είναι η πιο, έχω πει, έμπειρη ομάδα. Πρέπει να θυμηθούμε ότι έχει 5 χρόνια μαζί με την ομάδα της Καστοριάς τελευταία που είναι στην κορυφή, έτσι. Έχει έμπειρους παίκτες. Έχουμε ό,τι καλύτερο, πρωτάθλημα δεν να πάρουν που θέλουν. Εμείς είπαμε και πέρσι ότι θα κάνουμε μια ανταγωνιστική ομάδα, είμαστε σε καλό δρόμο. Εμείς θέλαμε φέτος να είμαστε στην τετράδα. Το στόχο αυτόν πιστεύω θα τον πραγματοποιήσουν μαζί με την άλλη ομάδα που περιμένω να ανέβει, είναι και η Αστραπή Μεσοποταμίας, η Πολυκάρπη κλπ. Εγώ πέρσι παρέλαβα μια ομάδα με πάρα πολλά προβλήματα. Προσπαθήσαμε τη διοίκηση, δεν πήραμε τις προσθήκες που θέλαμε και εδώ φάνηκε, ήθελα να δω σήμερα λοιπόν, αν μπορούμε να σταθούμε εκεί και να κοντράρουμε. Αυτό που με πείραξε είναι το βαρύ σκορ, διότι η ομάδα έπαιξε. Έπαιξαν τα παιδιά μέσα στο χόρτο, παίξαμε στα ίσια όπως είδατε το παιχνίδι, αλλά όπως θα διαπιστώσετε και από τα γκολ που δεχτήκαμε, ήταν όλα λάθη της ομάδος της δικιάς μου. Δώσαμε το δικαίωμα. Έτσι, για να μην αναφερθώ λεπτομερώς. Στο πρώτο γκολ που έχουμε πει ότι δεν πρέπει να γίνεται σούτ έξω από την περιοχή. Το δεύτερο ήταν φάουλ έξω από την περιοχή που ξέρουμε είναι πολύ καλή η Καλλιθέας στις στατικές φάσεις. Εμείς συνεχίζουμε λοιπόν και εύχομαι ότι θα πάμε πολύ καλύτερα και ειδικά στο δεύτερο γύρο. Όμως θα ήθελα να πω και στη διοίκηση ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες προσθήκες καλές στο Άργος για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε, δηλαδή κοντά στην κορυφή. Υπάρχουν πολλές αδυναμίες στην ομάδα, πιστεύετε, κύριε Τσακάλη? Όχι, κοιτάξτε, οι αδυναμίες φάνηκαν σήμερα με την Καλλιθέα, η οποία ας πούμε είναι μαζί με την Πολυκάρπη, οδηγούν την κούρσα και την Αστραπή, οι καλύτερες ομάδες. Έχουν το πιο ποιοτικό ρόστερ, γι' αυτό εξάλλου έχουν ξοδέψει και τα περισσότερα χρήματα. Πιστεύω ότι πρέπει να διορθωθούμε σε πολλά θέματα, αλλά νομίζω ότι τα παιδιά, επειδή είμαι 12 μήνες στην ομάδα τώρα, με τους 5-6 μήνες τους περσινούς, έχει πιάσει ταβάνι. Δηλαδή θα παρουσιάσουμε καλύτερο ποδόσφαιρο σίγουρα, αλλά φτάνει ένα επίπεδο των παιδιών το οποίο δεν μπορούν παραπάνω. Θέλουν βοήθεια από κάποιους άλλους έμπειρους παίκτες, οι οποίοι μαζί με τα ταλέντα της ομάδος, ας πούμε, γιατί έχουμε 2-3 καλά παιχτάκια, μπορούμε να πάμε καλύτερα. Είμαι αισιόδοξος για το μέλλον, εφόσον θελήσει και η διοίκηση να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Βέβαια, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα ήταν δύσκολο για σας. Είχατε όλα τα ντέρμπι, όπως λέμε. Σίγουρα μέχρι κάνουμε τώρα όλα τα ντέρμπι. Έχουμε, κοιτάξτε, εγώ υπολογίζω το κάθε παιχνίδι και την κάθε ομάδα. Αν δεν είσαι σοβαρός σήμερα, παθαίνει ζημιά. Έχουμε τώρα 4 μάτς μέχρι τον πρώτο γύρο και θα έλεγα και άλλα 2 στην έναρξη του δευτέρου γύρου που πιστεύω ότι όλα θα τα παλέψουμε για νίκη. Έχουμε καλό πρόγραμμα και αρχίζει μετά από 4 αγωνικές ο δεύτερος γύρος που είναι σχετικά ευνοϊκό το πρόγραμμα και αρχίζουν τα ντέρμπι μετά 3η αγωνιστική αν δεν απατώμε με την Πολυκάρπη και 5η με την Μεσοποταμία. Πιστεύω όμως ότι και μετά τη διακοπή θα είμαστε καλύτεροι εμείς γιατί ανεβαίνουν οι δικές μου ομάδες μετά τις, γιατί δεν εφησυχάζουμε, προπονούμαστε. Μάλιστα. Και βέβαια στόχος όπως είπατε να γίνουν οι προσθήκες της ομάδας. Πρέπει να γίνουν γιατί δεν κάναμε. Στοχεύσαμε κάποιους ποδοσφαιριστές που θα βοηθούσαν σημαντικά την ομάδα. Δεν έγινε εφικτό αυτό. Πήραμε κάποια άλλα παιδιά τα οποία και αυτά βοηθάνε, αλλά δεν πήραμε αυτό που θέλαμε. Έτσι, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να έχουμε προσδοκίες περισσότερες. Μάλιστα, άρα το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένονται κάποιες εξελίξεις ό,τι αφορά τα μεταγραφικά θέματα. Σίγουρα αυτά τώρα δεν ξέρω τη δυνατότητα που έχει η διοίκηση, γιατί ήδη έχει κάνει πολλά και θέλω να ευχαριστήσω γι' αυτό, γιατί βάλαμε κάτω κάποια πράγματα και είπαμε, έκαναν υπέρβαση οι άνθρωποι. Θέλω να πω να ευχαριστήσω τη διοίκηση, διότι μαζί τα συζητάμε, έκαναν αυτό που έπρεπε, διότι όπως σας είπα έχει 3-4-5 χρόνια που ο Πανεργιακός είναι στην αφάνεια. Ήτανε κάτω από τη μέση που λέμε. Έτσι. Δεν νοείται η δεύτερη πληθυσμιακά κομμόπολη θα πούμε της Καστοριάς να είναι σε αυτή την κατάσταση. Και μια ομάδα με ιστορία, κύριε Τσακάλη, που έχει παίξει ανώτερες κατηγορίες, έχει αναδείξει ποδοσφαιριστές. Σίγουρα έχει, αλλά είπαμε ότι είναι και εποχές δύσκολες σήμερα. Σαφώς. Πολύ. Και πρέπει να ευχαριστήσω εγώ πάλι την διοίκηση και τα παιδιά για την προσπάθεια που έκαναν. Εγώ είμαι ευχαριστημένος για αυτό που έκαναν, αλλά είπαμε ότι θέλουν βοήθεια.
Δηλαδή τα παιδιά έδωσαν αυτό που μπορούσαν.